Τρεις εβδομάδες και μια σειρά από ορόσημα θα κρίνουν την επόμενη μέρα στο Κυπριακό, με τους πρωταγωνιστές να ετοιμάζονται εν ώψη σημαντικών εξελίξεων που θα φέρει ο Ιούλης. Πρώτο βήμα, η μετάβαση Χριστοδουλίδης στις Βρυξέλλες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περί τα τέλη Ιουνίου. Στο περιθώριο της Συνόδου θα έχει την ευκαιρία να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των εταίρων για τη διασύνδεση του Κυπριακού με τα ευρωτουρκικά. Οι 27 θα συνέλθουν ατύπως και την ερχόμενη Δευτέρα για μια πρώτη μετεκλογική συζήτηση για τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών. Τις μέρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Μαρία Άγγελα Ολγίνη θα βρίσκεται στην Κύπρο για τον τελευταίο κύκλο επαφών της πριν από τη λήξη της θητείας της ή την ανανέωση του συμβολέου της. Ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος ανήκει στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με την τουρκοκυπριακή πλευρά να ασκεί αφόρητες πιέσεις για ολοκλήρωση της προσπάθειας της 5 Ιουλίου χωρίς αποτέλεσμα. Η 5η Ιουλίου θα βρει τους Ερτοάν και Τατάρ στην άτυπη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στη Σούσα του Αζερβαϊτζάν. Ve uluslararası camia tarafından daha fazla kabul edilmesi yönünde bütün bu atılımlar ve gelişmeler fevkalade önemli ve yeni siyasetimize güç vermektedir. Από τη Σούσα, ο Ερτοάν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Γερά Πετρίδης και Φιντάν επιβεβαίωσαν χθες στις Βρυξέλλες την πρόθεση των δύο μερών για ελληνοτουρκική συνάντηση κορυφής στο περιθώριο της Συνόδου. Και 8.255 χιλιόμετρα μακριά στην Αθήνα θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει προσκληθεί από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για να μιλήσει σε εκδήλωση για την τουρκική εισβολή στην παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν στη μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου και τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τη βάρβαρη εισβολή του Ατήλα στο νησί. Ερτοάν και Τατάρ θα δώσουν το σύνθημα για τους προκλητικούς εορτασμούς, στους οποίους προσκλήθηκαν να παραστούν ηγέτες και αξιωματούχοι από τρίτα κράτη.